Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλησπέρα. Το σημερινό βίντεο που θα κάνουμε απευθύνεται σε αρχάριους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν από το σπίτι τους πάνω σε τεχνικές πυγμαχίας και kickboxing. Θα δείξουμε τη βασική στάση που χρησιμοποιούμε στα μαχητικά αυτά αθλήματα και θα δείξουμε πώς πρέπει να χτυπάνε σωστά έτσι ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς αλλά και αργότερα όταν ασχοληθούν με το άθλημα αυτό σε ένα γυμναστήριο ή σε μια σχολή, σε ένα σωματείο, να μπορούν να ανταποκριθούν και να ενσωματωθούν μέσα στο γκρουπ της προπόνησης πιο γρήγορα. Επίσης, απευθύνεται και σε αθλητές ή αθλημένους οι οποίοι ήδη κάνουν το άθλημα και θέλουν να διορθώσουν ή έχουν ξεχάσει μετά από κάποιο διάστημα το πώς στείνεσαι και πώς χτυπάς, πώς τρίβει το σώμα. Λοιπόν, θα δείξω χρησιμοποιώντας αυτό το προπονητικό τάπλητα, το οποίο έχω σχεδιάσει εγώ. Πώς ακριβώς πρέπει να είναι η στάση του σώματος και πώς ακριβώς κινούμαστε την ώρα που χτυπάμε. Λοιπόν, τα πόδια μας τα βάζουμε στους πράσινους κύκλους ανοιχτά όσο είναι το άνοιγμα των ώμων. Τα πόδια είναι ελαφρώς λυγισμένα με μια χαλαρή στάση και το δυνατό μας πόδι, δηλαδή αν είμαστε δεξιόχειρες και κλωτσάμε με το δεξί στο ποδόσφαιρο, το δεξί μας πόδι κάνει ένα βήμα πίσω στον πράσινο κύκλο, ώστε η απόσταση αυτή πάλι να είναι όσο είναι το άνοιγμα των ώμων. Το κέντρο βάρους είναι εδώ που έχει ένα σταυρό, αν μπορείτε να δείτε. Οπότε το κέντρο βάρους είναι ανάμεσα από τα πόδια. Ξαναδείχνω, τα πόδια ανοιχτά στο ύψος των ώμων, ένα βήμα πίσω, έτσι ώστε το άνοιγμα των ώμων να είναι ίσο με το άνοιγμα των ποδιών. Τα χέρια μου τα τοποθετώ στο κεφάλι, να νιώθω ότι είναι κλειστό το κεφάλι, νιώθοντας τα χέρια μου, η λεκάνη λίγο μπροστά να κουμπώσουν οι κοιλιακοί και οι αγκώνες μέσα. Με αυτή τη στάση είμαι προστατευμένος και για χτυπήματα στο κεφάλι ή κλωτσιές στο κεφάλι, αλλά και για χτυπήματα στον κορμό, στο σώμα και στα πλευρά μου. Λοιπόν, ξαναδείχνω. 1, 2, 3. Η λεκάνη μπροστά, η ώμη λίγο σηκωμένη, το σαγόνι χαμηλά φυσικά και η λεκάνη μπροστά να κουμπώνουν οι κοιλιακοί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλοντας να δείξω πώς στρίβουμε το σώμα μας, βάζουμε τα χέρια στη μέση, κοιτάμε ευθεία μπροστά και βάζοντας το πόδι λίγο στη μύτη, στρίβουμε το σώμα μας σαν να έχουμε ένα κάθετο άξονα, σαν να έχουμε καταπιεί στην ουσία έναν άξονα. Και στρίβουμε κοιτώντας μπροστά. Ο ώμος ακουμπάει το σαγόνι κάθε φορά που στρίβω. 10 από τη μία φορά και 10 από την άλλη. Στρίβουμε και το μπροστά μας πόδι, κοιτώντας μπροστά, κοιτώντας να μην πέσουμε ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη, αλλά έχοντας ένα κάθετο άξονα, ο ώμος ακουμπάει στο σαγόνι. Κάνουμε 10 από τη μία πλευρά, 10 από την άλλη, μέχρι να δούμε στο κατέβιο το κάνουμε σωστά. Επανερχόμαστε στη φυσική μας αμυντική στάση, κλεινόμαστε καλά και κάνουμε 10 χτυπήματα με το αριστερό μας χέρι και 10 με το δεξί, στρίβοντας το σώμα μας πάνω στο αριστερό μας πόδι. 1, 2, 3. Εδώ να επισημάνουμε ότι το χέρι φανταζόμαστε ότι μπαίνει μέσα σε ένα σωλήνα και βγαίνει. 1, 2, 3. Και το ίδιο κάνουμε με το δεξί. Φανταστείτε ότι έχετε ένα σωλήνα και το χέρι θα μπει μέσα. Το άλλο χέρι φυσικά βρίσκεται επάνω για να καλύψει τυχόν χτύπημα του αντιπάλου και πίσω. 1, 2, 3. Βεβαιωνόμαστε ότι ο ώμος ακουμπάει στο σαγόνι και πίσω. 4, 5. Όταν εξοικειωθούμε και από τις δύο πλευρές, χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια να αλλάξει, ξεκινώντας από το μπροστά μας χέρι το αριστερό, εφόσον είμαστε δεξιόχειρες. Και κάνουμε 1, 2. Δύο στριψίματα δηλαδή. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Και 1, 2. Κάντε αρκετές επαναλήψεις. Στηθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη και διορθώστε τον εαυτό σας προσέχοντας το σαγόνι να είναι χαμηλά. Σε κάθε χτύπημα ο ώμος να είναι στο σαγόνι, οι αγκώνες να μην βγαίνουν έξω, τα χέρια να τεντώνουν στο χτύπημα και κάθε φορά ένα χέρι και ένας ώμος να καλύπτουν το σαγόνι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας με τα υπόλοιπα χτυπήματα αλλά και με το πώς να χτυπήσετε σωστά ένα σάκο από το σπίτι σας.